Συναδέλφοι και συνάδελφοι, νέοι και νέες, μέσα από ένα πραγματικό ξέσπασμά του, ο λαός εδώ στην Αθήνα την περασμένη Τετάρτη έβγαλε για ακόμη μια φορά την ετιμιγορία του. Στο βόθρο της ιστορίας και πίσω από τα κάγκελα, οι Ναζί δολοφόνοι στη φυλακή. Ξέρουμε καλά ότι η απόφαση του δικαστηρίου που ήρθε μετά από 6 χρόνια να επικυρώσει τη λαϊκή αυτή ετιμιγορία δεν φτάνει να ξεμπερδέψει κανείς με τους φασίστες, γιατί οι προϋποθέσεις που δημιούργησαν τη Χρυσή Αυγή εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο ούτε και τώρα ότι τα αποβράσματα όσοι έχουν μείνει μακριά από τη δημοσιότητα προσπαθούν να οργανώσουν νέα φασιστικά, ρατσιστικά και εθνικιστικά μορφώματα, γιατί αποτελούν απαραίτητα και πολύτιμα εργαλεία για τη χειραγώγηση των εργαζομένων και του λαού, την υποταγή του εργατικού λαϊκού κινήματος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό η αστική δημοκρατία, το αστικό κράτος, οι θεσμοί του ούτε θέλουν ούτε μπορούν να ξεκόψουν οριστικά μαζί τους. Επομένως, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το βάρος πέφτει σε εμάς και στη νεολαία μας, γιατί και την πείρα έχουμε και τη δύναμη να χαλάσουμε τα σχέδια των εκμεταλλευτών μας. Και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Σημαδεύουμε τον πραγματικό εχθρό, τον πραγματικό αντίπαλο, το βάρβαρο αυτό σύστημα, τον καπιταλισμό, σε όλες τις μορφές του, από τις πιο ομές μέχρι τις πιο εκλεπτισμένες. Γιατί εμείς οργανώνουμε την πάλη μας όχι μόνο για την απομόνωση των εγκληματιών, ναζιστών και του φασισμού, αλλά για να δημιουργούμε καθημερινά τις προϋποθέσεις να απαλλαγούμε οριστικά και αμετάκλητα από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα σήμερα, συναδέλφες και συνάδελφοι, σε συνθήκες νέας, πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, όπου τα δύσκολα είναι μπροστά μας, τα καθήκοντά μας γίνονται ακόμη μεγαλύτερα. Το ίδιο όμως αντιλαμβάνεται την κατάσταση και ο αντίπαλος από την ανάποδη. Δείτε, μέσα σε 3 μόνο μέρες την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να διαλύσει μαζικές συγκεντρώσεις του λαού και της νεολαίας. Και συνεχίζει να θωρακίζεται απέναντι στον εχθρό λαό με νέα κατασταλτική νομοθεσία και μέτρα όπως τον πρόσφατο νόμο για τις διαδηλώσεις, την επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα και το απεργιακό δικαίωμα, το πιο συστηματικό και βαθύ ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων και του λαού. Πίσω από τις παράτες του τύπου εξυγχρονισμός του συνδικαλιστικού νόμου και της εργατικής νομοθεσίας επιχειρούν να περάσουν ό,τι πιο αντιδραστικό. Τους ενοχλεί να μπορούμε να κάνουμε σωματεία, να οργανώνουμε τη δράση μας απέναντί τους με δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες. Φοβούνται την απεργία. Γι' αυτό αβαντάρουν όσους λένε ότι έφαγε τα ψωμιά της, τα συνεταιράκια του στη ΓΕΣΕ. Θέλουν να γεννιόμαστε, να πεθαίνουμε και να πιστέψουμε ότι το μεσοδιάστημα που λέγεται ζωή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τα κέρδη τους και τη χαμοζωή μας. Έτσι θέλουν να καταντήσουμε, έτσι θέλουν να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Γι' αυτό, συνάδελφοι, συμψηφίζουν υπερορίες με άδεια και ρεπό για να τα εξαφανίσουν και τα 3. Να είσαι διαθέσιμος να δουλεύεις όποτε και όπως θέλει το αφεντικό. Να μην ξέρεις πότε θα πας σπίτι, πότε και για πόσο θα δουλέψεις αύριο ή όλη τη βδομάδα. Να δουλεύεις απλήρωτος ή να μείνεις άνεργος όσο θέλει ο επιχειρηματίας. Χωρίς σταθερό ωράριο, συνάδελφοι, δεν θα έχουμε ζωή, αφού ο προγραμματισμός της μπαίνει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ανάγκη, όπως λένε, να έχουμε δουλειά. Αλλά και η ίδια η αύξηση του εργάσιμου χρόνου, για πείτε, τι θα σημάνει? Υπερκέρδη για τις επιχειρήσεις, ενώ για μας περισσότερη εργασία, λιγότερη δουλειά και ο άνεργος θα δυσκολεύεται ακόμα πιο πολύ να βρει και αυτός μια θέση εργασίας. Ανακοινούν τώρα ζήτημα για τις συλλογικές συμβάσεις ξανά, καταργώντας επί της ουσίας τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για να μας πληρώνουν όποτε και όπως θέλει ο εργοδότης. Να λοιπόν γιατί χτυπούν αυτές τις μέρες εργάτες και μαθητές. Να γιατί εξαπολύουν τα παπαγαλάκια τους να μας πείσουν ότι δεν γίνεται, λέει, αλλιώς, ότι για να τραβήξει το κάρο μπροστά πρέπει τα υποζύγια να τρώνε λιγότερο και να τραβάνε περισσότερο. Αλλά τέτοιες χάρες τα συνδικάτα και το ΠΑΜΕ
δεν θα τους κάνουμε, ακόμα και αν χρειαστεί να γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα. Θα κόψουμε τα ξερά τους από τα σωματεία μας. Θα συνεχίσουμε να τα ισχυροποιούμε, πείθοντας να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι εργάτες. Οι εργατικές οργανώσεις που δεν τους προσκυνούν, θέλουν δεν θέλουν, θα παραμένουν και θα δυναμώνουν ως σχολιά ταξικής πάλης. Τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να τις κρατήσουν για τα άνοστα τηλεπαιχνίδια τους. Εμείς και θα μαζευόμαστε και θα συνεδριάζουμε και θα κάνουμε αντιπαράθεση ζωντανή για τη γραμμή που πρέπει να έχει το κίνημα, ώστε να στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά τους μέχρι να στείλει οριστικά στον χρονοτούλαπο τη θωρία στο κεφάλαιο και τους εκφραστές του. Τις δε αυξημένες πλειοψηφίες για να απεργήσουμε, να τις κρατήσουν για τον εαυτό τους αυτοί που σήμερα κυβερνούν με ποσοστά που δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το 1/3 του λαού. Όσες ανταπεργίες κι αν σκαρφιστούν, όσες επιστρατεύσεις κι αν ανακοινώσουν, όσες απεργίες κι αν βγάζουν παράνομες, το έχουμε αποδείξει ότι και μπορούμε και ξέρουμε πώς να κουρελιάσουμε τις άθλιες αποφάσεις τους. Και δεν χρειαζόμαστε και κανένα μηχανισμό τους για να κάνουμε εκλογές. Το δικό μας κίνημα πρέπει να διατηρεί την αυτοτέλειά του, την οργανωτική, να έχει τη δυνατότητα να λειτουργούν τα όργανά του που είναι υπεύθυνα να παίρνουν αποφάσεις χωρίς καμιά παρέμβαση από το κράτος και από την εργοδοσία και να αφήσουν τα τερτύπια με τις συμβάσεις. Χρόνια τώρα ξυλώνουν το ελάχιστο πλαίσιο που είχαμε κατακτήσει για να διεκδικούμε συνθήκες και όρους δουλειάς που μας επιτρέπουν να επιβιώνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε να μας πάνε στο μεσαίωνα. Απαιτούμε πλήρη κατοχήρωση, χωρίς περιορισμούς, των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Θα παλεύουμε να μην μείνει κανένας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, να πληρώσουν στο κάτω-κάτω το κράτος και η εργοδοσία, να μην περνάνε οι μειώσεις σε μισθούς και σε δικαιώματα. Να έχουμε επίδομα ανεργίας 600 ευρώ όλοι οι άνεργοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να πετάξουμε στα σκουπίδια τα πορίσματα των σοφών για την κοινωνική ασφάλιση. Εμείς παλεύουμε να είναι για όλους αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική. Να κατεργηθούν οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Να απαλλαγούμε από χρέη για ηλεκτρικό, ρεύμα, νερό, ενίκιο, τηλέφωνο, χρήση διαδικτύου για όλο το διάστημα της καραντίνας και για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα. Και βέβαια να πάρθουν άμεσα ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μαθητών εκπαιδευτικών. Απαιτούμε σχολιά καθαρά με 15 μαθητές στην τάξη. Διεκδικούμε πλήρη αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, με γιατρούς μόνιμους, με νοσηλευτικό προσωπικό μόνιμο, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να ανοίξουν οι δομές υγείας που κλείσανε, να επιταχτούν τα διαγνωστικά κέντρα, να γίνουν δωρεάν τεστ και όλες οι ιδιωτικές ΜΕΘ και αυτές να επιταχτούν, να μπορούμε να βρίσκουμε την υγεία μας. Να εφαρμοστούν πραγματικά μέτρα υγείας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τέλος, μην αμφισβητήσουν και τη συλλογική μας πείρα. Τους ξέρουμε καλά. Και την κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν όλοι μαζί τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που κρύβονται πίσω από όσα γίνονται στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μας ξέρουν και αυτοί βέβαια καλά. Γι' αυτό θέλουν να μας βγάλουν από τη μέση. Γι' αυτό τέτοιες προσπάθειες έκαναν και το ΠΑΣΟΚ το 9 και το 10 και η Νέα Δημοκρατία το 14 και βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ το 16. Όλοι βάλαν λιθαράκι στην προετοιμασία αυτών των αλλαγών. Όσοι από αυτούς κυβέρνησαν και σήμερα είναι στην αντιπολίτευση, σκούζουν για να μην αποκαλυφθεί η συμφωνία με τους σημερινούς. Τώρα τους έπιασε ο πόνος αλήθεια για όσα οι ίδιοι με νόμους έχουν επιβάλει ή στρώσει έδαφος τα περασμένα χρόνια. Λοιπόν, ας μάθουν λοιπόν ότι έχοντας πάντα μπροστά την ανάγκη να μείνουμε υγιείς, ασφαλείς, θα εξακολουθήσουμε εργαζόμενο τον εργαζόμενο, μαγαζί το μαγαζί, γειτονιά τη γειτονιά, να συγκεντρώνουμε δυνάμεις που αποφασιστικά, αποτελεσματικά θα βάλουν τη σφραγίδα τους εξελίξεις. Όλα μας τα διοικητικά συμβούλια, οι γενικές συνελεύσεις, οι επιτροπές αγώνα χτυπάνε συναγερμό. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να οργανώσουμε τους αγώνες που χρειάζονται για να πάρουμε πίσω, συνάδελφοι, πίσω όσα μας θερούν και να διεκδικήσουμε όσα μας αξίζουν. Καλό κουράγιο, καλούς αγώνες.